Η Ευανθία Μητσοτάκη ισχυρίζεται πως ένας κόκορας βασανίζεται από τον ιδιοκτήτη του και εργάζεται σκληρά όλη μέρα. Η γνωστή αστρολόγος Ευανθία θέλει να σώσει τον κόκορα. Και πού το ξέρεις εσύ, Περίανδρε, ότι είναι γνωστή? Πού το ξέρω, Κλεοπάτρα, μου το έγραψε η ερευνητική ομάδα της νυχτερινής πούδρας. Τι θέλεις τώρα? Καλά. Φίλες και φίλοι, απόψε θα ήθελα να... Όχι ρε φίλε. Γιώργο, μισό λεπτό. Άσε, θα το κάνω εγώ. Ποιος ήτανε? Τι θέλεις? Ποιος διακόπτει την εκπομπή μου? Η Σούλα ήταν. Α, μάλιστα. Φίλες και φίλοι, η Σούλα είναι μαζί μας. Κλεοπάτρα, η Ευανθία είναι μαζί μας, όχι η Σούλα. Α, ναι, εντάξει. Μπερδεύτηκα, αλλά εσύ φταίς. Με τη Σούλα σου τη λαϊκιά. Εγώ φταίω, ναι. Ευανθία, είσαι μαζί μας. Ναι, αλλά για τέτοιες είσαι, για Σούλες. Εσύ για γυμναστές. Τι εννοείς, εμένα ο γυμναστής με έχει σώσει, αν θέλεις να ξέρεις. Με τον κόκορα τι θα γίνει? Και εμένα, η Σούλα με είχε παρηγορήσει όταν εσένα σε έσωζε ο γυμναστής, αν θέλεις να ξέρεις. Για Σούλες είσαι και τίποτα άλλο. Πρέπει να σταματήσουμε εκείνο το γελίο απατεώνα που βγάζει λεφτά πάνω στις πλάτες του. Καλησπέρα ναι. Σας. Πες μας, Ευανθία μου, τι έπαθε ο κόκορας? Καλησπέρα σας. Εγώ έχω έρθει από τη Νέα Υόρκη για να σώσω τον κόκορα. Ωραία. Γιατί ήρθες από τη Νέα Υόρκη? Μισό λεπτό. Πού είσαι, Ευανθία? Τώρα είμαι στην καραγκιοζιέρα της Πορτογαλίας. Μάλιστα. Είχες προσωπική σχέση με τον κόκορα? Βέβαια, προσωπικότατη. Ήρθα στον ύπνο μου, σας λέω. Ποιος? Ο κόκορας. Ήρθε ο κόκορας στον ύπνο σου. Ναι. Μου είπε, Ευθυμία, stop. Έλα γρήγορα, stop. Αν χρειαστεί, κάνε και auto stop. Το καρμικός μου άγγελος μου είπε, αστέρια και φλαμίγκο, πήγαινε να σώσεις τον Τζακ. Το ποιον? Το Τζακ. Έτσι τον λένε. Μου το είπε ο γλυκός μου στον ύπνο μου. Το αφεντικό του το βάζει πάνω σε πλάτες ανθρώπου να περπατάει. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα, σας λέω. Εμείς τον βρήκαμε τον ιδιοκτήτη και δέχτηκε να μας μιλήσει. Τι πράγμα? Είναι εδώ αυτός ο απατεώνας? Δεν δέχομαι να μιλήσω εγώ μαζί του. Θα φύγω. Ευανθία, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Είσαι στη νυχτερινή πούδρα, είμαστε εδώ για να βρούμε τη λύση, θα τη βρούμε, αλλά να μην ταράζεσαι, σε παρακαλώ. Έγινες και παρηγορητής τώρα, Περίανδρε. Είμαστε μια σοβαρή δημοσιογραφική εκπομπή και πρέπει να ακουστούν και οι δύο πλευρές. Ίσως χρειαστεί άλλωστε να τον παρηγορήσει και αυτόν ο Περίανδρος. Αλλά για τέτοια είσαι. Να παρηγορείς τον κάθε πικραμένο. Ενώ εσύ να γυμνάζεσαι με τον κάθε πικραμένο. Κάτσε να δούμε πώς λέγεται αυτός να έρθει ο... Ξέχασα πώς τον λένε. Ναι, καλά, βάλε τα γυαλιά σου που ξέχασες πώς τον λένε. Ο Παντελής Βαρδάτσικος. Παντελή, μας ακούς? Καλή συμπαντική εναρμόνιση σε όλους σας. Και σε σένα, Παντελή. Και σε σένα, Παντελή. Αν αχαθείς, Παντελή, φέρε τον κόκορα πίσω, ρε. Παντελή, μας ακούς? Παντελή, μας ακούς? Ο κόκορας είναι ευτυχισμένος. Πώς το ξέρεις αυτό, Παντελή? Μα μου μιλάει. Σου μιλάει και σένα στον ύπνο σου ο κόκορας? Αχ, μην με φωτίζετε με αρνητική ενέργεια. Σας παρακαλώ, ας διώξουμε λίγο την αρνητική ενέργεια. Μπορούμε να σταματήσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ρε, άντε να φύγεις από εδώ, που ούτε να διώχνεις και την ενέργεια, δεν ξέρεις. Α, ναι. Εσύ, δηλαδή, Ευθυμία, γνωρίζεις το σωστό τρόπο πώς να διώχνουμε την αρνητική ενέργεια? Α, ασφαλώς. Να, έτσι. Έτσι. Ευθυμία, σου ανήκει ο κόκορας. Ο κόκορας ανήκει πουθενά. Ο κόκορας ανήκει στο κοτέτσι του τώρα, με δουλεύετε. Τρία κοτέτσια του έχω του Μιχάλη. Πώς είπες ότι τον λένε τον κόκορα, Παντελή? Μιχάλη. Μιχάλη, εκείνος μου το ζήτησε. Ναι, αλλά η Ευανθία λέει ότι τον λένε Τζακ. Η κυρία είναι προφανώς δημοσιομανής. Δημοσιομανής εγώ, ρε. Πάψε τις συνεντεύσεις και τα κανάλια στη Νέα Υόρκη για το βιβλίο μου, για να έρθω εδώ πέρα να σώσω τον κοκοράκο του Τζακ. Άντε από εδώ, ρε. Η Ευανθία σε κατηγορεί ότι βασανίζεις τον κόκορα. Ευθυμία, Περίανδρε, Ευθυμία. Ξεχνάς και τα ονόματα. Τέλος πάντων, Ευθυμία. Ο Μιχάλης εισήγαγε την κοκοροϊόγκα.
Μισό λεπτό. Τι είναι αυτή η κοκοροϊόγκα? Η κοκοροϊόγκα είναι το ελιξίριο της ζωής. Γιατρεύει τα πάντα. Εδώ στο χώρο μου μαζεύονται όσοι συμμετέχουν στην κοκοροϊόγκα, κοκ-γόγκα, την οποία παρεπιπτόντως μπορείτε να βρείτε και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter. Δεν παρακαλώ, Παντελή. Εάν ο κόσμος πρόκειται να μπει στο YouTube, θα είναι για το κανάλι μας, το Απόπειρα TV. Θα κάνουν subscribe, θα μας κάνουν like και θα μας γράψουν πολλά σχόλια. Πάμε παρακάτω να μας πεις τι γιατρεύει αυτός ο Μιχάλης. Τον πόνο στο κεφάλι, τον πόνο στα δόντια, τον πόνο στην κοιλιά, τον πόνο στα κόκαλα, τον ψυχικό πόνο. Γιατρεύει την απογοήτευση, Κλεοπάτρα. Το κέρατο το γιατρεύει? Το κέρατο το γιατρεύω εγώ, γλυκιά μου. Εγώ, να σας διαβάσω τα άστρα, να σας τα λύσω όλα. Γιατρεύω και κέρατο, γιατρεύω και τη ζήλια, γιατρεύω και τα οικονομικά, γιατρεύω και τα άλλα, καταλαβαίνω. Ναι. Ο Μιχάλης μου γιατρεύει ακόμη και την σωματική διάπλαση. Καταλαβαίνεις, Περιάνδρε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, Παντελή μου, δεν πειράζει. Μην ανησυχείς. Πάμε παρακάτω. Κλεοπάτρα μου, εγώ πάντως γιατρεύω και το μαγειρεύω, που ξανίζει μια ζωή. Σας παρακαλώ όμως, απαντήστε μου σε μια ερώτηση και ρωτάω εσένα, Ευθυμία μου. Γιατί θέλεις τον κόκορα? Θα σας πω εγώ γιατί τον θέλει τον κόκορα. Τι να μας πεις εσύ, μωρέ κακομύρη, που δεν ξέρεις ούτε τη στάση του σκύλου να κάνεις. Θέλεις να κάνεις και κόκορο γιόγκα? Εγώ δεν ξέρω τη στάση του σκύλου. Η στάση του σκύλου είναι πολύ απλή. Αμέσως θα σας τη δείξω. Ερχόμαστε σε θέση προσευχής. Μαζεύουμε όλη τη συμπατική ενέργεια. Σηκώνουμε την πατούσα για να έρθουμε σε επαφή με τον αέρα. Και... με αυτόν τον απλό τρόπο ερχόμαστε σε επαφή και με τη γη. Ερχόμαστε ουσιαστικά να ενώσουμε τον αέρα με τη γη σε μία μόνο πράξη που θα μου πει ότι δεν ξέρω τη στάση της γιόγκας. Πάγρε παιδί μου, απατεώνες. Λοιπόν, παιδιά, και με τον κόκορα τι θα γίνει? Μην με προκαλείς γιατί θα ανοίξω το στόμα. Μισό λεπτό. Άνοιξε το στόμα σου, Παντελή. Λοιπόν, θα τα πω. Η κυρία από εδώ δεν είναι αστρολόγος. Η κυρία είναι γκαρσόνα στην καραγκιοζιέρα. Ιδέα δεν έχει. Άσχετη είναι. Ούτε άστρα ξέρει, ούτε τίποτα. Που θα έρθει εμένα να μου πει για τη γιόγκα. Εμένα. Είναι ψέματα. Είναι ψεύτης, είναι σαδιστής, είναι μαζοχιστής. Ήρθε έξω από την πόρτα μου και μου χτυπούσε με μεγάλη βία και δύναμη και ζητούσε όχι μόνο να σταματήσουμε την κοκορογιόγκα, αλλά απειλούσε να σκοτώσει και το Μιχάλη. Ψέμα! Ψέμα και όνειδος. Γιατί ο κύριος αυτός που τον βλέπετε και το παίζει τάχα μου πνευματικός, παντρευτεί εδώ πέρα μία πλούσια γίδο βοσκό και κάθεται και μου το παίζει ότι είναι πνευματικός. Άντα από εδώ. Ο κόκορας τελικά υποφέρει πραγματικά? Ο κόκορας έχει ερωτηθεί για το τι θέλει. Ο κόκορας μας ο Μιχάλης είναι άρχοντας. Ο Τζακ υποφέρει και έχω και αποδείξεις. Έχεις αποδείξεις, Ευθυμία? Βεβαίως. Φέρτε μου εδώ και θα σας το αποδείξω εγώ επιτόπου. Τι να τον φέρουμε, δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης είναι στη σάουνα. Και μετά έχει μασάζ. Τον έχει σκλάβο, σας λέω. Όλα αυτά είναι ψέματα. Έχω τη λύση. Σας παρακαλώ, έχω τη λύση. Η εκπομπή, η παραγωγή, θα φέρει ειδικό ανεξάρτητο συνομιλητή κοκόρων, ώστε να ρωτήσει τον κόκορα πώς αισθάνεται. Ο κόκορας αισθάνεται σκλάβος, σας λέω. Σκλάβος. Αισθάνεται άρχοντας, σας λέω. Άρχοντας. Σκλάβος. Άρχοντας. Σκλάβος. Αρκετά με τον κόκορα. Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε. Φίλες και φίλοι, περίαντρε κλείσα, δεν μπορώ, άλλο έχω κουραστεί. Τι έπαθες, Κλεοπάτρα, τι είμαι εγώ για να κλείσω όποτε θες εσύ? Κάνε αυτό που σου λέω, Περίανδρε, έχω ημικρανία. Είναι σκλάβος, ένας κόκορας σκλάβος, σας λέω. Σώστε τον. Σας παρακαλώ πολύ. Σώστε τον κόκορα, σώστε τον κόκορα. Θα σωθεί ο κόκορας, μην ανησυχείς, αγαπημένη. Άλλη μια νυχτερινή πούδρα, φίλες και φίλοι, έφτασε στο τέλος της. Σε μια επόμενη εκπομπή θα έχουμε πάλι μαζί τους καλεσμένους μας και ο Μιχάλης Τζακ θα μας πει τι ακριβώς θέλει. Από τον Περίανδρο Κομνηνό και την Κλεοπάτρα Κουρλαβά που έχει μικρανίες, καλό σας βράδυ!